Το ενεργειακό κόστος και τους ξενοδόχους, επιχειρηματίες και καταστηματάρχες σε τουριστικά θέρετρα του νησιού μας, με τους ίδιους να μην πιστεύουν στα μάτια τους όταν αντικρίζουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Ο ρεύμα, παιδιά, είναι 3 φορές απάνω από ό,τι ήταν κανονικά. Για να μην σας πω 4. Τώρα να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε κανένα φωτοβολταϊκό, μήπως γλιτώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, γιατί το ρεύμα, παιδιά, είναι πολύ ακριβό. Τα προϊόντα έχουν ανέβει στα ύψη. Π.χ. ας πούμε τα χοιρινά έχουν πάρει 50% απάνω. Τα λαχανικά το ίδιο. Τα λάδια, τα ηλιέλαια περνάνε τα 30 ευρώ το δεκάλιτρο. Πρέπει να δούμε πώς θα κατεβάσουμε τα κόστη. Δεν μπορείς να ανεβάσεις τιμές, γιατί αν ανεβάσουμε τις τιμές δεν θα ξαναμπεί άνθρωπος μέσα. Ρεύμα ύψους 148.000 ευρώ από 52.000 ευρώ που ήταν πέρυσι για 2 ξενοδοχεία που διατηρεί στη σταλίδα, καλείται να πληρώσει ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Χρονιά ρεκόρ. Μπορεί να είναι και από έσοδα, αλλά και από έξοδα θα είναι χρονιά ρεκόρ. Οι λογαριασμοί ρεύματος όταν έρχονται πρέπει να κάθεσαι να τον ανοίγεις. Τον άνοιξα. Είναι 3 φορές πάνω από ό,τι ήταν. 3 φορές πάνω ήταν, από πέρυσι. Από πέρυσι. Σίγουρα μιλάμε, τα νούμερα είναι τριπλάσια, τετραπλάσια σχέση με πέρυσι. Από 40.000 πάμε για 140.000 περίπου, 120.000. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά τα νούμερα είναι δυσβάστακτα. Στο τέλος του σεζόν, που δεν είναι μακριά ακόμα, σε ένα μήνα περίπου που τελειώνουμε από σήμερα που μιλάμε, θα κάνουμε τον απολογισμό μας και τότε νομίζω ότι θα απογοητευτούμε πραγματικά. Σχεδόν διπλάσια τιμή. Δηλαδή, τους μήνες τους δύσκολους με τις πολλές ζέστες. Συνήθως ο λογαριασμός μου ήταν 6,5-7,5 το πάρα πολύ. Ναι. Φέτο ο τελευταίος λογαριασμός ήρθε 1290. Μακάρι να ήταν κάτι στο χέρι μας. Έχουμε αλλάξει όλες μας τις λάμπες. Τα έχουμε κάνει LED. 2,5 φορές επάνω, τρέλα, τρέλα. Αυτό μία λέξη τα λέει όλα. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ με αυτά που έλεγε ότι θα έχουμε κάποιες μειώσεις, κάποια. Τίποτα. Του χρόνου. Μισά φώτα, ψυγεία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπου μπορούμε θα κάνουμε οικονομία. Το υψηλό ενεργειακό κόστος προβληματίζει τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες, με αρκετούς να στρέφονται στη λύση των φωτοβολταϊκών. Κάθε επιχείρηση πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει δικά της φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα μεγάλα έξοδα. Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζουν την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις ταράτσες των ξενοδοχείων τους, ενώ άλλοι βάζουν ήδη στο μικροσκόπιο την αγορά οικοπαίδων ή χωραφιών προκειμένου να επενδύσουν σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα μεγαβάτ που θα δοθούν στην Κρήτη. Από πληροφορία μου είναι περίπου γύρω στα 50 μεγαβάτ και αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές. Τα δικά μου ξενοδοχεία χρειάζονται 1 μεγαβάτ. Ναι. Να σας το πω έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες, σαν και εμένα και πολύ μεγαλύτεροι, που χρειάζονται πολύ περισσότερα. Υπήρχαν και παλαιότερα τα προγράμματα για την ενέργεια, για να μπορεί το ξενοδοχείο να εξοπλιστεί με εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Νομίζω ότι αυτοί που δεν το έκαναν τότε, σήμερα το πληρώνουν και θα πρέπει ίσως να το σκεφτεί και η κυβέρνηση, να ξαναβγάλει πάλι καινούρια προγράμματα. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι και καταστηματάρχες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις αφήξεις τουριστών, οι οποίες κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τον μήνα Οκτώβριο.